όλοι γνωρίζουμε τα φυσιολογικά πράγματα που μπορούν να σας σκοτώσουν, όπως τα όπλα, οι καρδιακές παθήσεις και τα κουνούπια. Αλλά τι γίνεται με τα καθημερινά αντικείμενα? Μπορεί να εκπλαγείτε από τα πράγματα που βρίσκονται στο σπίτι σας και μπορούν να σας σκοτώσουν. Από φάρμακα μέχρι αθλητικό εξοπλισμό, πολλά πράγματα έχουν τη δυνατότητα να σας στείλουν αμέσως στον τάφο. Μια λάθος κίνηση ή το να βρίσκεστε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή μπορεί να βάλει τέλος στα πράγματα πολύ γρήγορα. Δεν είναι σπουδαία σκέψη, αλλά το να γνωρίζετε τους κινδύνους γύρω σας μπορεί να σας σώσει τη ζωή. Είστε περίεργοι να μάθετε ποια θανατηφόρα αντικείμενα βρίσκονται κοντά σας? Πάμε να τα δούμε. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά το γκολφ είναι ένα επικίνδυνο άθλημα, με τα μπαστούνια του γκολφ να είναι ο πρωταρχικός δολοφόνος. Για παράδειγμα, το 1994, ένας ανερχόμενος παίκτης του γκολφ ονόματι Τζέρεμι Μπρένο χτύπησε ένα μπάγκο με τον μπαστούνι του γκολφ. Το μπαστούνι έσπασε, αναπήδησε και τον τρύπησε στην καρδιά σκοτώνοντάς τον. Αυτό δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ο 15χρονος Ραφαέλ Ναράνχο χτύπησε με ένα μπαστούνι ένα πυροσβεστικό κουρνό, αυτό έσπασε και σφινώθηκε στο λαιμό του. Δύο άλλοι υπέστησαν επίσης παρόμοια μοίρα. Περπατάτε στον δρόμο κοιτάζοντας τη δουλειά σας, όταν το επόμενο πράγμα που καταλαβαίνετε είναι ότι πέφτετε σε ένα ύπουλο και θανατηφόρο φρεάτιο. Μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά μόνο στην Ινδία 1843 ζωές χάθηκαν το 2011 εξαιτίας τέτοιων ατυχημάτων. Ίσως να θέλετε να το σκεφτείτε δύο φορές πριν βουτήξετε σε ένα ζεστό, αφρίζον τζακούζι. Οι άνθρωποι πεθαίνουν συνεχώς μέσα σε αυτά. Από την περίοδο 1999 έως το 2003, 1676 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους σε μια μπανιέρα. Συνήθως, οι άνθρωποι ήπιαν ένα ποτό παραπάνω και πνίγηκαν. Τα κασκόλ μπορεί να είναι όμορφα αξεσουάρ, αλλά μπορούν επίσης να σκοτώσουν. Αν και δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για το θέμα, το 1927 η χορεύτρια Ισαδόρα Ντούνκαν στραγγαρίστηκε μέχρι θανάτου όταν το κασκόλ της πιάστηκε στα τάσια του αυτοκινήτου της. Την τράβηξε έξω από το κάμπριο και την έσυρε κατά μήκος του λιθόστρωτου δρόμου. Το να κοιμάστε στο μαλακό ζεστό κρεβάτι σας είναι πιθανότατα ένα από τα αγαπημένα σας πράγματα. Ωστόσο, μπορεί επίσης να σας σκοτώσει. Σύμφωνα με μια μελέτη που έγινε, 737 Αμερικανοί πέθαναν ετησίως από το 2004 έως το 2014 πέφτοντας από το κρεβάτι. Είναι πιο πιθανό να πεθάνετε από πτώση από το κρεβάτι παρά να σκοτωθείτε από τρομοκράτη. Μαζί με τα κρεβάτια, οι κουβέρτες σας μπορούν επίσης να σας σκοτώσουν, τουλάχιστον οι ηλεκτρικές σας κουβέρτες. Οι παλαιότερες ηλεκτρικές κουβέρτες είναι ιδιαίτερα θανατηφόρες. Προκαλούν περίπου 5.000 πυρκαγιές και 20 θανάτους ετησίως. Αν ζείτε σε θερμά κλίματα, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πραγματικά για τα παγοκρύσταλλα. Αλλά όσοι ζουν στη βόρεια τούντρα, πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι παγοκρύσταλλοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα θανατηφόροι. Προκαλούν αρκετούς τραυματισμούς και θανάτους κάθε χρόνο. Η τιλενόλη ή οποιοδήποτε φάρμακο χωρίς συνταγή που είναι ακεταμινοφένη μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από τον πόνο. Δυστυχώς, είναι επίσης γνωστό ότι γίνεται κατάχρηση προκαλώντας υπατική βλάβη και θάνατο από υπερβολική δόση. Μια μελέτη της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων συνέδεσε το φάρμακο με 980 θανάτους ετησίως. Όλοι γνωρίζουμε ότι το ζεστό νερό μπορεί να είναι επικίνδυνο, αλλά επειδή είναι σχετικά ελεγχόμενο στο σπίτι, δεν το σκεφτόμαστε ιδιαίτερα. Λοιπόν, ξανασκεφτείτε το. Κατά μέσο όρο, 30 έως 50 άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως εξαιτίας του ζεστού νερού από τη βρύση. Αυτό μπορεί να έχει αυξηθεί ακόμη και χάρη στην πρόκληση του ζεστού νερού, όπου τα παιδιά προκαλούνται να πιούν βραστό νερό. Βρίσκονται σε όλα τα εμπορικά κέντρα και όλα προσπαθούν να σας σκοτώσουν. Ενδόμηχα, πιθανό να γνωρίζατε ότι ήταν επικίνδυνες, αλλά δεν θέλετε να πείτε τίποτα. Λοιπόν, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών αναφέρει ότι 30 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατύχημα με κυλιόμενες σκάλες και περίπου 17.000 τραυματίζονται σοβαρά. Από το 1978 έως το 1995, 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν προσπαθώντας να πάρουν ένα προϊόν από ένα μηχάνημα αυτόματης πώλησης. Αυτός είναι ένας μέσος όρος 2 θανάτων το χρόνο. Είναι πιο πιθανό να πεθάνετε από ένα μηχάνημα αυτόματης πώλησης παρά από έναν καρχαρία. Βοηθάει να διατηρήσετε τα δόντια σας καθαρά, απαλλαγμένα από κοιλότητες και να μυρίζουν φρεσκάδα. Αλλά όπως τα περισσότερα πράγματα, αν η οδοντόκρεμα χρησιμοποιείται ακατάλληλα, μπορεί να σας σκοτώσει. Ενώ θα πρέπει να βάζετε μόνο μια ποσότητα σε μέγεθος μπιζελιού στην οδοντόβουρτσα, σε μια σπάνια περίπτωση, μια γυναίκα με τάσεις αυτοκτονίας έφαγε περίπου 200 ml οδοντόκρεμας, προκαλώντας το θάνατό της λόγω τοξικότητας θωρίου. Οι μαγνήτες μπορεί να είναι διασκεδαστικοί για να τους βάζετε στο ψυγείο σας ή να τις χρησιμοποιήσετε για άλλες χρησιμότητες.
αλλά αποτελούν σοβαρό κίνδυνο αν τους καταπιείτε κατά λάθος. Κάτι που τις καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνους για τα παιδιά. Όταν μικροσκοπικοί μαγνήτες εισέλθουν στο έντερό σας, μπορεί να διαπεράσουν την επένδυση και να προκαλέσουν σοβαρές εσωτερικές βλάβες. Ενώ τα ακουστικά μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ροκάρεις με τις αγαπημένες σου μελωδίες όλη μέρα, θέλουν επίσης κρυφά να σε σκοτώσουν. Πώς? Κυρίως όταν περπατάτε στο δρόμο και δεν προσέχετε την αντίθετη κυκλοφορία. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν πληροφορίες για 116 ατυχήματα στα οποία ανεπλάκησαν αυτοκίνητα και άνθρωποι που φορούσαν ακουστικά. Το 70% αυτών των ατυχημάτων ήταν θανατηφόρα. Επίσης, αυξήθηκαν με την πάροδο των ετών από 16 ατυχήματα το 2004 σε 47 το 2010. Με τις μπάλες του baseball να πετάγονται στον αέρα με μεγάλες ταχύτητες, ίσως να μην αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι επικίνδυνες. Από το 1987 έως το 1996, 13 παίκτες της Little League έχασαν τη ζωή τους παίζοντας το παιχνίδι. Ένας 7χρονος μάλιστα πέθανε ακαριαία όταν μια μπάλα του baseball το χτύπησε στο στήθος. Κάθε χρόνο αναφέρονται 2.900 πυρκαγιές σε στεγνοτήρια, που σημαίνει ότι 2.900 οικογένειες ξέχασαν να καθαρίσουν ξανά την παγίδα για το χνούδι. Δυστυχώς, το χνούδι του στεγνοτηρίου μπορεί να γίνει πραγματικός κίνδυνος τραυματίζοντας 100 άτομα και σκοτώνοντας 5 άτομα ετησίως. Θυμηθείτε λοιπόν να καθαρίζετε την παγίδα για το χνούδι. Το χιόνι μπορεί να είναι τόσο όμορφο όσο και ενοχλητικό, ανάλογα με το πώς το βλέπετε. Αλλά αν είστε η θλιβερή ψυχή που πρέπει να φτιαρίσει το 1 μέτρο χιόνι στο δρόμο, τότε γίνεται ιδιαίτερα θανατηφόρο. Ερευνητές που μελέτησαν στοιχεία από το 1990 έως το 2006 διαπίστωσαν ότι 1.647 άνθρωποι πέθαναν από το φτιάρισμα του χιονιού λόγω καρδιακής ανακοπής. Τα Χριστούγεννα ονομάζονται η πιο όμορφη εποχή του χρόνου, μέχρι φυσικά το δέντρο σας να κάψει το σπίτι σας και ενδεχομένως να σας σκοτώσει. Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα προκαλούν περίπου 200 πυρκαγιές σε σπίτια το χρόνο και σκοτώνουν κατά μέσο όρο 6 άτομα. Συχνά, ένα κερί ή μια θερμάστρα ήταν πολύ κοντά στο δέντρο, οπότε κρατήστε αυτά τα πράγματα σε απόσταση. Σύμφωνα με το Consumer Reports, κάθε 17 λεπτά ένα έπιπλο πέφτει πάνω σε κάποιον. Κατά τη διάρκεια μιας περίοδου 16 ετών, 195 άνθρωποι πέθαναν από έπιπλα που έπεσαν πάνω τους. Και δυστυχώς, τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο. Μας αρέσει να τα τρώμε στα μαγειρέματα και στους αγώνες baseball, αλλά τα hot dog δεν είναι μόνο διασκέδαση και παιχνίδια. Το 2010, περισσότερο από 10.000 παιδιά κάτω των 14 ετών πήγαν στα επίγοντα λόγω πνιγμού από hot dog. Από αυτά, 77 πέθαναν. Οι σαγιονάρες μπορεί να είναι υπέροχες να τις φοράτε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Παρ' όλα αυτά, ανάλογα με το που στέκεστε, μια λάθος κίνηση μπορεί να είναι το τέλος της ζωής σας. Αυτό συνέβη σε έναν άνδρα από το Μοντάνα που επισκέφτηκε το Εθνικό Πάρκο Glacier. Έπεσε από ύψος 100 μέτρων και πέθανε επειδή έχασε τα πατήματά του ενώ φορούσε σαγιονάρες. Οι ομπρέλες μπορούν να σας προστατεύσουν από χυμάρους βροχής ή από τον καυτό ήλιο που χτυπάει. Μπορούν επίσης όμως να αποτελέσουν τρομακτικούς κινδύνους, καθώς ενδέχεται να σας παλουκώσουν από την ισχυρότερη ρηπή ανέμου. Σε μια περίπτωση, μια 55χρονη γυναίκα σκοτώθηκε όταν μια ομπρέλα παραλίας πέταξε στον αέρα και τη χτύπησε με δύναμη. Αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα εργαλεία όταν απλά δεν μπορείτε να φτάσετε την πρίζα, αλλά είναι επίσης απίστευτα επικίνδυνα αν χρησιμοποιηθούν με ακατάλληλο τρόπο. Σύμφωνα με το Γραφείο Συμμόρφωσης και Ασφάλειας, από το 1994 έως το 1998, 94 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ακατάλληλης χρήσης καλωδίων προέκτασης. Τα δοχεία αεροζόλ μπορεί να είναι χρήσιμα αν θέλετε να ψεκάσετε μπογιά ή να απαλλαγείτε από ενοχλητικά ζωήφια, αλλά μπορεί επίσης να σας σκοτώσουν κρυφά αν δεν είστε προσεκτικοί. Σε μια περίπτωση, η blogger μόδας Rebecca Berger χτυπήθηκε στο κεφάλι και σκοτώθηκε από ένα κουτί αεροζόλ που εξεράγει. Υπάρχουν κι άλλα άτυχα θύματα που έχουν πεθάνει από την εκτόξευση. Όλα αυτά που είπαμε είναι περιπτώσεις που μπορούν να γίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά καλά είναι να προσέχουμε. Ποιο από αυτό σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!